Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Θέλω να απαντήσω στην Παρασκευή. Τι κάνουμε όταν κάποιος έχει ψήξει? Τι κάνουμε, βάζουμε τη λογική μπροστά και ζεσταίνουμε. Τι ζεσταίνουμε? Όχι μόνο το κομμάτι σώματος που έχει πάθει ψήξη, όλο το σώμα. Με ποιο τρόπο? Τρόποι είναι πάρα πολλοί, απλά πρέπει να είναι ο τρόπος γρήγορος και ο τρόπος πρέπει να είναι ακίνδυνος. Παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος βγήκε έξω, κρύωσε, ήταν εντρωμένος, κρύωσε και έχει γίνει αυτό μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Μπαμ, μπαμ, το κατάλαβε, το έπιασε ρίγος. Και το κάνουμε αμέσως, αμέσως. Θα σας πω ότι και ένα ζεστό τσάι και μια ζεστή σου πίτσα, δύο πιάτα έτσι με πιπεράκι μέσα θα βοηθήσουν. Θα χαλαρώσει ο άνθρωπος, θα πει: «Αχ, τι καλά ζεστάθηκα, είναι όλα καλά, μια κουβερτούλα φτάνει». Εάν έχουν περάσει κάποιες ώρες όμως, τι κάνουμε? Αν έχουμε δυνατότητα κάποιος να πάει στη σάουνα, σάουνα, μπάνιο ζεστό. Αν είναι κάποιος μεγάλος στην ηλικία, προχωρημένη, ας το πούμε έτσι, ένα γκλουντβάιν, ένα κονιάκ, κάτι ζεστό, τσάι γλυκό με κονιάκ μέσα, λίγο μετάξα μέσα, καλτσούλες ζεστές και κάποια κρεμούλα που ζεσταίνει. Αν δεν έχετε, έχετε όμως μαγικά χεράκια. Τι κάνουν αυτά τα χέρια? Κάνουνε μασάζ, αρκεί να έχετε απλά μόνο ηλιόλαδο. Πολλές φορές έχω πει, ηλιόλαδο είναι από τα λάδια που ζεσταίνουν, είναι χειμωνιάτικο λάδι για μασάζ. Καλό είναι αν έχετε κάποια κυραλιφή θερμαντική, εδώ δουλεύει και το κερί, μελισσοκέρι ζεσταίνει λίγο. Οπότε κάνουμε, αν ξέρουμε να κάνουμε μασάζ, είμαστε καλυμμένοι. Αν δεν ξέρουμε, τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο να αλλάζει κυκλοφορία αίματος. Όλες οι κινήσεις πάνω κάτω, δεξιά αριστερά και λίγο λίγο σαν το ζυμαράκι. Σίγουρα κοιτάμε πως είναι ο άνθρωπος. Αν έχει πάθει βαριά ψήξη, αν βλέπετε ότι δεν ξεμπλοκάρει με αυτά τα απλά, τότε σίγουρα θα πάρετε μια γνώμη του γιατρού. Μπορεί να χρειαστούν φάρμακα, αλλά συνήθως με ζεστό μπάνιο, ζεστό φαγητό ή τουλάχιστον μια μεγάλη κούπα ζεστό τσάι γλυκό με κονιάκ, από μέσα άνθρωπος ζεσταίνεται. Καλό είναι μετά 2-3 κουβέρτες κάτι θερμαντικό, αλλά μέχρι να ζεσταθεί. Δηλαδή μην λέτε στον άνθρωπο μετά: «Α, ζεστάθηκες, εντάξει, κάτσε ακόμα λίγο». Όχι. Ζεστάθηκες, περπατάς κανονικά, δεν χρειάζεται να παραζεσταίνεσαι. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα απλά είναι που πρέπει να ξέρουμε όλοι. Τι κάνουμε το χειμώνα όταν κρύωσαν τα πόδια πάρα πολύ? Τα τρίβουμε. Να, περπατούσα πολλές φορές, τα παπούτσια μου δεν είναι για αυτό το καιρό. Ήρθα σπίτι, τα πόδια κρύωσαν, παγωμένα είναι. Τι κάνουμε, τα ζεσταίνουμε, τα τρίβουμε. Δεν χρειάζεται να τα βάλετε κατευθείαν στο ζεστό νερό. Μπορεί στον άνθρωπο με παγωμένα πόδια και το νερό θερμοκρασίας 30 βαθμούς θα φανεί ζεστό. Οπότε κοιτάτε και λίγο την αντίδραση του σώματος. Αυτά. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό, ρωτάτε. Και κάτι άλλο. Τις επόμενες μέρες καλό είναι να δώσουμε βιταμίνη C παραπάνω. Καλό είναι να μαγειρέψουμε φαγητά που άνθρωπος τρώει ευχαριστιέται. Σουπίτσες για το στομάχι, πατσά με σκορδάκι και μπόλικο πιπέρι για να ζεσταίνεται και από μέσα και να νιώθει καλά και αλλάζει η κυκλοφορία αίματος και μέσα στον οργανισμό. Αλλά βιταμίνη C καλό είναι να δώσουμε, δηλαδή μετά από την ψήξη κάποιες μέρες. Αλλά αν βλέπετε ότι δεν παλεύετε, δεν μπορώ δηλαδή, ό,τι και να κάνω δεν βοηθάει τίποτα, μην περιμένετε πολλές ώρες.
2-3-4 ώρες στο πολύ και παίρνετε τηλέφωνο στο γιατρό και ρωτάτε τι κάνω. Είμαστε έτσι και έτσι. Κάναμε αυτό και αυτό, τι κάνουμε παραπέρα. Αλλά συνήθως μέσα σε μία-μία μισή ώρα ο άνθρωπος συνέρχεται και είναι πολύ καλά. Αυτά τα λέμε και φυλάκια από τη Θεσσαλονίκη.